σημαντικό κομμάτι για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Περπέρογλου με ψηλότερο αντίπαλο. Θα τον παίξει στα πόδια και αυτό κάνει Περπέρογλου και φτάνει στο καλάθι. Μια μάτς. Μπλου και Μπουγιούκας. Περπέρογλου για τρεις. Δεν διστάζει και δικαιώνεται. Το ψηλό για να... Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις εκεί το Γιακισκεβίτσιο να στάλει τόσο αμαρκάριστη. Κι σε ραντιόν όλο το πληρώνει αυτό. Με πολύ καλά δείγματα γραφής φέτος. Εδώ ο Περπέρογλου ξεφεύγει από το μαρκάρισμα του Αγγελόπουλου και καρφώνει στο καλάθι. Άλλο. Ο καλάθις πέφτει πάνω στον Παπα-Νικολάου. Περπέρογλου ελευθερώνεται και φτάνει μέχρι το goal foul. Εδώ φάουλ από τον Ράι. Δεν έχει ευστοχήσει. Όσον αφορά την επιλογή. Περπέρογλου μέσα! Που ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε. Βοηθάει τον Παναθηναϊκό να πάρει τις μακρές ανάσες. Έδωσε πολύ μεγάλη ανάσα. Πίσω από το σκριν του Ντόρση. Μάτζαρης αμέσως για τον Μπρίντες και τώρα Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου κόβεται καθαρά. Μετά από δύο αναπηδείς στη Στεφάνη, πάλι καταλήγει στα χέρια του Καλάθη που βρίσκει τον Περπέρογλου για να καρφώσει. Εφορά και αυτό αναγκάζει τον Στέργιο Κουφό, ο οποίος είναι έξαρτος με τον Παπα-Νικολάου, από ό,τι μπορώ να δω, να πάρει το time-out. Είδατε ξανά. Καϊμακόγλου ξανά, ο Διαμαντίδης, Καλάθης, Περπέρογλου, ωραία μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ και Καλάθη. Μετά από αυτές τις άμυνες ζώνες και τις αλλαγές τις οποίες κάνει το Ρέθμινο να εξασφαλίσει το αμυντικό rebound. Είδαμε ότι... Την άμυνα της Μακάμπη, η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή με τις πάρα πολλές ζώνες τις οποίες... Ο Περπέρογλου είναι σε μία μεριά, τέσσερα δίποτα, ένα-δύο τρίποτα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ουσιαστικά... Καϊμακόγλου θα πάρει, βγαίνει ο Παπα-Νικολάου επάνω του. Έξω ξανά στον Καϊμακόγλου. Καλάθης είναι μόνο στο Λόγκαν. Ωραία, πάσα όμως για τον Περπέρογλου. Με το αριστερό θα τελειώσει ακόμα. Ένα ακόμα παιδί που ο πατέρας του έκανε καριέρα. Πρόκειται για τον Γιάννη Παραγιό, παλέμαχο Άσο. Τρίποντα από τον Περπέρογλου και αυτό. Η συνεργασία, η πάσα στη γωνία. Low, baseline drive. Και προσπάθειες. Καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζόκας γκρινιάζει για αυτή την επιλογή των παιχτών του. Περπέρογλου στον εφηδιασμό. 12 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Βουγιούκας με κοντή τον αντίπαλο. Τα πτυμε εκεί. Μένει λογικά ελεύθερο ο Περπέρογλου. Ευστοχή. Και αυτό θα βοηθήσει για την καλύτερη ανάγνωση τη πρώτη περίοδου. Ανέφερε στου παίκτε του. Μάλιστα. Από το 16-6 που έχανε ο Παναθηναϊκός τώρα. Καθώς δεν πρόκειται για θηριώδη παίκτη ο στέ του 5. Όχι, όχι. Είναι ευχάριστο που έχει επανέλθει γιατί προερχόταν από τραυματισμό πέρυσι. Είχε χρειαστεί στο περιστατικό. Θα βλέπουμε αυτές τις αλλαγές από man to man σε ζώνες με προσαρμογές και όχι μόνο. Περπέρογλου με τον Μπρίντεζι. Περπέρογλου δοκιμάζει σου τριών πόντων. Είναι εύστοχος και μειώνει τη αηγία που του στέρισε τη συμμετοχή. Κάνεται ο Ντόρση, η μπάλα φτάνει μετά την καραμπόλα στα χέρια του Βουγιούκα. Κόβει ωραίο Περπέρογλου, γρήγορη διακοπή για διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 22 τώρα είναι στο σύνολο 68-60. Ο Γιάννης Νάτο από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Περιμένει τον Σπανούλη να πάρει επιθέσεις και αυτό ακριβώς το τρίπο. Εξαιρετικός ο Μπέντς απέναντι στην πρωταθλητή Ευρώπη σήμερα. Περπέρογλου δίνει καμπύλη στο σουτ. Περπέρογλου στη μέρος από τα 6.75. Σπάει το ρόδι 14.15. Σάτο. Περπέρογλου προστατεύει έξω από την μπάλα με κρατορία. Που έχουν δημιουργήσει, έχουν στήσει, έχουν καθιδρύσει οι αδερφοί Γιανακόπουλοι. Διαμαντίδης. Περπέρογλου για δύο λέει ο Κόντας. Βλέπουμε και στο παιχνίδι και με τον Πανιόνιο. Χαρίσης και ο Ασημαγόπουλος. Περπέρογλου. Ο Γιούκας. Ωραία στο Περπέρογλου. Καταπληκτική συνεργασία των δύο παικτών. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφο ο Γιούκας. Γίνεται playmaker. Και το Περπέρογλου θα παίζει από το 92 στην αλφαβήτα κατηγορία. 20 χρόνια. Καλάθης. Στημένος. Ο Περπέρογλου. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Τσάμι. Περπέρογλου με κοντή τον αντίπαλο θα τον ποστάρει. Αυτό κάνει. Φούξατ. Την πρώτη περίοδο, Καλάθης από την baseline, πασά έξω, Περπέρογλου για τρεις. Η απάντηση του Παναθηναϊκού μετά την εξαιρετική κίνηση του Λιτ, η οποία αντιδρά με αυτόν τον τρόπο στην απαξίωση. Ευκαιρία για μας να δούμε γενικότερα τα στατιστικά στοιχεία, να δούμε και τα rebound. Δίνει σκρίνο Βουγιούκας. Αλλάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ντόρση μένει πάνω στο Διαμαντίδη. Καλάθης και τώρα Περπέρογλου. Από την αδύνατη πλευρά ο φόρκορ του Παναθηναϊκού.
Περπέρογλου. Σουτάρει αμέσως. Ο Χάιντς έχει 9 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ. Με μία στις βολές. Ο Περπέρογλου πολύ έξυπνα. 26-27. Προηγείται ο Ολυμπιακός. 6-44 κατεβήκαμε. Τώρα δεν θέλει να σουτάρει. Ο Περπέρογλου θέλει και παραθέλει. Πάρ' το μέσα. Καλάθια. Ματίστ. Περπέρογλου με κοντό αντίπαλο. 33 πάραγος στην επίθεση. Είτε να εκτελεί ο ίδιος, είτε να σπάει την μπάλα. Τσαρτσαρίς, πέρασε. Κάποιος τον ισοπαίδωσε εκεί. Εν τέλει έγινε το ιδανικό για το... Ενώ βλέπετε και πάλι το καλάθι του Περπέρογλου, όπως συνέβη και δύο φορές στο προηγούμενο παιχνίδι. Και τώρα ο Περπέρογλου... Τον καλάθι, Βουγιούκα, Καϊμακόγλου και Διαμαντίδη. Περπέρογλου. Πάει όλο τον δρόμο. Μαλθακός ή τουλάχιστον ήταν. Σήμερα έχει πετάξει νύχια. Νέο τρίποντο. Όχι, δίποντο. Περνάει στο παιχνίδι. Γυρίζει προς τον Δημήτρη Τούδη και του λέει κάτι δεν πάει καλά με τα παπούτσια του. Εδώ μπροστά μου συνέβη αυτό. Πόσες δυνάμεις πρέπει να καταναλώσει μια ομάδα. Ενώ εδώ ο Τσατσαρίς περνάει όλο τον κόσμο και βγάζει έξω στον Περπέρογλου. Ο Περπέρογλου αφήνει την μπάλα στο καλάθι σε ένα εντυπωσιακό Διαμαντίδης. Στις περιστροφές μένει ελεύθερος ο Καϊμακόγλου. Η πάσα στον Περπέρογλου που πάντα ξέρει πως θα...